Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με μια φωτογραφία από τα παλιά. Μάλιστα. Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Να τη δούμε αυτή τη φωτογραφία. Α, εδώ. Όλε. Λοιπόν, οι δύο αυτοί κύριοι είναι στον Ονό. Σωστά, κορίτσι μου. Λοιπόν, γίνονται μπαμπάδες ξανά στα 80. Πώς γίνεται αυτό? Όχι. Εννοώ. Άκουσέτε, σε παρακαλώ. Προφανώς μια χαρά γίνεται. Λοιπόν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τίφανη Τσεν ανακοίνωσαν 79 ετών ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι περιμένει ένα ακόμα παιδί. Συγχαρητήρια. Ωραία. Κάτσε τώρα γιατί σου έχω συνέχεια. Όπα. Περίμενε λίγο, να δω λίγο τις συντρόφους. Ναι, να δεις τις συντρόφους. Τώρα βλέπουμε τις συντρόφους εδώ. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, έχουν 40 χρόνια διαφορά, δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό. Είναι λοιπόν η Τίφανη Τσεν και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τους βλέπουμε. Μαζί στο... έχουμε κι άλλο ένα, νομίζω έχουμε κι άλλο ένα σπλίτ. Ωραία. Εδώ βλέπουμε το Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τη σύντροφό του. Εμένα δεν μου κλωτσάει πολύ αυτό το ζευγάρι, να ξέρετε. Κρατιέται καλύτερα ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Να δούμε λοιπόν και τον Αλ Πατσίνο, είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία. Είναι 84 ετών. Θα σου πω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η 29χρονη σύντροφος του Αλ Πατσίνο είναι έγκυος στον 8ο μήνα. Η Νούρ Αλφαλάχ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, Φέιμ. Γιατί? Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο που αναφέρουν ότι ο Αλ Πατσίνο ζητάει τεστ DNA. Έχει χωρίσει από τη συγκεκριμένη σύντροφο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δεν είναι μαζί πια οι δύο αυτοί άνθρωποι. Ήτανε για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τώρα έχουν χωρίσει. Η σύντροφός του, η Νούρ Αλφαλάχ, είναι 29 ετών, να πούμε. Εντάξει. Ο Αλ Πατσίνο είναι 84. Έχουν καμιά 50 χρόνια διαφορά, λοιπόν, χαρώ, Κύκλοι του Αλ Πατσίνο αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση. Να, μην μοιράζεις, φιλιά, παιδί μου. Ο Άρτη δίπλα σου. Δίπλα, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ζητάνε τεστ DNA γιατί πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη κυρία πρώην σύντροφος... Αυτό βγήκε προς τα έξι ότι θα γίνει ο Αλ Πατσίνο μπαμπάς. Βεβαίως. Άρα από τη δική της πλευρά βγήκε. Ότι από τη δική της πλευρά. Και του είπε η είμαι 8 μηνών έγκυος. Γιατί δεν μιλάμε έτσι. Είμαι 8 μηνών έγκυος. Ναι, και τι είπε αυτός. Τεστ DNA. Να σου ζήσει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, τώρα, αφού έχουν χωρίσει κάποιο καιρό. Παιδιά, έχουν χωρίσει πολλά τα λεφτά. Μαζί. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Αλλά και αυτή η κοπέλα, φαντάζομαι, ήξερε ότι αν δεν είναι το παιδί του, θα ζητούσε τεστ DNA. Οπότε πού πάει. Σου θέλω λέει, να πω, εδώ το για να βλέπουμε. Είμαι σιγουριά να πει. Ναι. Τρώω το πράγμα μου. Το πράγμα σου. Πολύ καλό είναι αυτό που τρως. Δεν λέω όχι. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ενίοτε είναι και καλό. Και στις πήρω εγώ. Ναι, πήγαινε πιο εκεί εσύ. Για να βγει, να πάει μια γυναίκα και να πει στον άλλον είναι το παιδί σου. Ναι. Προφανώς αυτό πιστεύει. Βεβαίως. Αυτό ξέρει ότι έχει γίνει. Βεβαίως. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να αποδειχθεί. Βεβαίως. Και εκείνος αν όμως, δεν είναι. Υποθέτω όμως ότι και εκείνος θα πρέπει να γνωρίζει κάτι. Μάλλον τώρα κάτι δεν είναι καλά. Αυτή να το πει έτσι, εάν δεν είχαν ποτέ σχέσεις το τελευταίο χρόνο. Εξάμηνο. Εξάμηνο. Δεν είχαν ποτέ. Όχι, ρε παιδιά, 8 είναι. Πώς. Μετά έμεινε έγκυος. Μα έχουν χωρίσει νωρίτερα. Άρα προφανώς ξανασυναντήθηκαν. Έτσι μπορεί να συμβεί. Ο Αλ Πατσίνο δεν το θυμάται πάντα. Καταλαβαίνω. Δεν το είχε κρατήσει το ψυγείο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Αλ είναι ζωηρούλης. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά επίσης καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θέλει να αποδεχθεί. Ελαφρά την καρδία ότι είναι παιδί του. Βέβαια. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν υπήρξε. Που τα έβγαλε όλα αυτά τώρα στη δημοσιότητα. Καταλαβαίνουμε, ακολουθούν Vanity Fair, συνεντεύξεις, σε βιβλία. Είναι μια 29χρονη στο χώρο του μόντελινγκ. Σωστό. Που έρχονται από πίσω κτλ. Να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μάλιστα.